Με καλέσατε και μου βάλατε μπροστά δύο μουσικές performance. Τώρα πρέπει να τραγουδήσω. Είστε έτοιμοι. Λοιπόν, θα αρχίσω με ένα αξίωμα. Αυτό το αξίωμα που είναι το κύριο θέμα της ημέρας. Ναι, το προσυπογράφω με τα δυο μου χέρια. Εμπειρικά το λέω, για να ζήσεις ευτυχισμένος σε όλη σου τη ζωή, πρέπει να παίζεις σε όλη σου τη ζωή. Για να σας κάνω και λίγο εντύπωση που δεν ξέρετε εσείς λατινικά. Homo ludens λέγεται ο παιγνιώδης άνθρωπος, ο άνθρωπος που παίζει. Σε αντίθεση με τον Homo faber, συγκρατήστε το για να κάνετε εντύπωση στις παρέες σας, ο οποίος είναι του Πολυτεχνείου, ξέρετε, αυτός ο πρακτικός ο άνθρωπος, ο κατασκευαστής, Homo faber θα πει λατινικά κατασκευαστής. Αυτός που έχει τη φρεναπάτη, ότι ελέγχει το δρόμο της ζωής του, ότι μπορεί να τα τσεκάρει όλα. Τι φρεναπάτη είναι αυτή? Τίποτα δεν μπορούμε να τσεκάρουμε. Και η τελευταία δεκαετία μας το απέδειξε περίτρανα, όπως ξέρετε. Ποιοι ήταν οι πιο ευτυχισμένοι άνθρωποι, ποιοι δεν φρίκαραν στη διάρκεια των 10 χρόνων, πανδημία μετά την πανδημία μετά την πανδημία, που όλες είχαν οικονομικό υπόβαθρο, οι άνθρωποι που κάναν τις δουλειές που θα τις έκαναν και δωρεάν. Γι' αυτό το έλεγα πάντα στους φοιτητές μου, αυτό έκανα κι εγώ. Κάντε, μην χτυπιόσαστε τι δουλειά θα κάνετε με τόσο άγχος. Κάντε τη δουλειά που θα κάνετε και δωρεάν. Ποια δουλειά θα σας κάνει να σηκώνεστε το πρωί όλο χαρά για να πάτε σε αυτή? Αυτή να κάνετε. Και έτσι όταν θα ξεμείνουμε από λεφτά θα είμαστε χαρούμενοι γιατί θα την κάναμε και δωρεάν. Να παίζουμε λοιπόν. Αλλά για να παίξεις πραγματικά σε όλη τη ζωή πρέπει να έχεις δεχτεί, κατά ποιοι θα έλεγα, αποδεχτεί πλήρως την ιδέα της αποτυχίας. Παιχνίδι χωρίς αποτυχία δεν υπάρχει. Στο παιχνίδι μία κερδίζει, την άλλη μέρα χάνει, την άλλη μέρα ποιος ξέρει, σε νοιάζει. Ξέρω ότι για σας είναι πάρα πολύ δύσκολο, για μένα είναι πιο εύκολο να το λέω. Για σας, εσείς είστε μεγαλωμένοι για να γίνετε όλοι Elon Musk-ιδες. Οι Elon Musk-αράδες. Εγώ ανήκω σε μια άλλη γενιά, πιο τυχερή, ομολογουμένως, γενιά Πασόκ. Έχει συνέδριο τώρα. Λοιπόν, επί Πασόκ τι γινότανε? Ο Τσοβόλας τα έδινε όλα. Οι τράπεζες μας δίνανε δάνεια, δεκοποδάνεια, εγκομενοδάνεια, μικονοδάνεια κτλ. Φουστανοδάνεια, τα πάντα. Δουλειές υπήρχαν άφθονες και εμείς ήμασταν αραχτοί. Κάναμε βέβαια αυτό που πρέπει για να είμαστε σχολές μας κτλ. Αλλά βασικά περιμέναμε τις ευκαιρίες να πέσουν στην ποδιά μας μόνες τους. Οι γονείς μας, χαλαροί κι αυτοί, γνωρίζοντας τα δεδομένα, μας ρωτούσαν για πρώτη φορά, όταν ήμασταν γύρω στα 22, δηλαδή όταν τελειώναμε τη σχολή, τι σκέφτεσαι, παιδί μου, τι σκέφτεσαι να γίνεις όταν μεγαλώσεις, γιατί δεν έχεις μεγαλώσει. Και λέγαμε εμείς, εγώ επιλέξει, τι ξέρω, κάτι το πολύ ωραίο. Και αυτό ήταν παραδεκτή απάντηση στους γονείς. Και ξέρετε, κάτι κάναμε, κάτι το πολύ ωραίο. Εσείς πάλι, σας αρχίζουν να σας ρωτάνε σε αυτή την εποχή της αγωνίας που και οι γονείς το ξέρουν, το έχουν ψάξει και σας το λένε ότι τα δεδομένα λένε ότι πρέπει να φάτε 50 για να βρείτε μια καλή θέση εργασίας. Επομένως, πάει το σκουλαρίκι. Κάποιος γονιός θα με καταραστεί. Γιατί θα ακούσετε τι θα πω μετά. Λοιπόν, σας αγχώνουν τρομερά από την ηλικία των 2, όχι των 22 ετών. Ρωτάνε, δεν μου λες Γιαννάκη, τι σκέφτεσαι να γίνεις όταν μεγαλώσεις? Ο Γιαννάκης παίρνει χαμπάρι και αρχίζει αμέσως το άγχος των γονιών ότι το παιδί δεν έχει τόσο leadership μέσα του και πού μας οδηγεί αυτό. Λοιπόν, είστε η γενιά για την οποία η αποτυχία είναι ο μπαμπούλας. Τι να κάνετε κι εσείς, αγχώνεστε, τα γενοφάσκια, αρχίζετε, παίρνετε πτυχίο, σας βλέπω στη σχολή, μου ζητάνε από το πρώτο έτος συστατική επιστολή. Δηλαδή, μόλις μπουν μέσα, λένε, θα μου δώσετε συστατική επιστολή άμα κάνω εργασία. Λέω, κάτσε, κάνε πρώτα, χαλάρωσε λίγο. Λοιπόν, μιλάμε για μετά 4 χρόνια. Κάνετε μεταπτυχιακά, κάνετε διδακτορικά, κάνετε post-doc, post-post-doc και πάλι ο μπαμπούλας της αποτυχίας δεν φεύγει από μέσα σας. Μπορεί να χτυπήσει την πόρτα οποιαδήποτε στιγμή. Πρέπει να αντιμετωπίσετε αυτό. Και κυρίως πρέπει να αντιμετωπίσετε τους γονείς, γι' αυτό έπεσε το σκουλαρίκι, οι οποίοι με αυτό το δεδομένο ότι πρέπει να φάτε τους 50, πρέπει νιώθουν την υποχρέωση, τι να κάνουν κι αυτοί, να σας κάνουν Hulk, να σας κάνουν Conan τους βαρβάρους, οι οποίοι θα φάνε τους 50 μεγαλώνοντας.
Πολύ χαρακτηριστικά σας λέω ότι πριν κάνα δύο μήνες έχω πάει με ένα φίλο μου να πάρουμε τον Ιψάκη του από το σχολείο του, δημοτικό σχολείο, όπου το απόγευμα παίζανε μπάλα. Πάμε λοιπόν να τον πάρουμε, και άλλοι γονείς και κηδεμόνες περιμένουν. Και καθώς περιμένουμε να έρθει ο δικός μας, βλέπουμε ένα πιτσιρικά τρισχαριτωμένο, φουντωμένο από χαρά, κόκκινο μέχρι τα αυτιά του, ο οποίος έτρεχε και φτάνει στον πατέρα, γιατί μιλάει για μπάλα, και λέει: «Μπαμπά, βάλαμε τρία γκολ». Ενθουσιάζεται ο μπαμπάς που βλέπει ενθουσιασμένο τον πιτσιρικά, υποθέτει ότι έβαλε αυτός τα τρία γκολ και του λέει: «Ποιος έβαλε τα τρία γκολ, αγόρι μου?» Με τον ίδιο ενθουσιασμό ο μικρός λέει: «Ο Θέμης». Πέφτει ο ενθουσιασμός του μπαμπά. Αλλά ωστόσο αισθάνεται την υποχρέωση πάλι να τονώσει το βλαστάρι και λέει: «Ποιος θα τα βάλει αύριο όμως τα γκολ, αγάπη μου?» Αυτός κοιτάει, δεν είναι μελλοντολόγος άνθρωπος. Λέει: «Δεν ξέρω». Πέφτει ο ενθουσιασμός του μπαμπά. Οπότε και ο μικρός αισθάνεται την υποχρέωση να πει κάτι και λέει: «Ο Θέμης». Χάλια ενθουσιασμός του μπαμπά, στο πάτωμα. Σε αυτό το σημείο λέει, βάζει τα δυνατά του και λέει: «Ποιος Θέμης, αγόρι μου? Αύριο θα τον φάμε τον Θέμη, θα τον φάμε». Και ο μικρός αλλοπορία λέει: «Γιατί να τον φάμε, είμαστε στην ίδια ομάδα». Εκεί ευτυχώς παρεμβαίνει η λιγότερο αρπακτική μητέρα, η οποία τον σκουντάει, του λέει: «Τι έπαθες βρε Γιώργο με το φαΐ, πίνασες?» Και σταμάτησε η συζήτηση. Ξέρω ότι έχετε να αντιμετωπίσετε αυτό, παιδί όθεν. Πρέπει να ενδυναμωθείτε για να το αντιμετωπίσετε, αν θέλετε να παίξετε. Πρέπει να σκέφτεστε άλλους, πιο δικούς μας ανθρώπους. Το Θωμά Έντισον, τον έχω κάνει Έλληνα, θα καταλάβετε γιατί. Ο Θωμάς ο Έντισον, όταν, ο οποίος είχε κάνει εκατοντάδες εφευρέσεις, δύο από τις πιο αγαπημένες μου για τις οποίες τον λατρεύω, είναι η κάμερα και ο φωνογράφος, σινεμά, μουσική. Αγαπάμε Θωμά. Λοιπόν, ο Θωμάς, ξέρετε ότι όχι μόνο έπαιζε σε ακραίο βαθμό. Προσπάθησε να εφεύρει το spirit phone, το ξέρετε αυτό? Λοιπόν, το spirit phone είναι ένα τηλέφωνο με το οποίο θα επικοινωνούσε με τους νεκρούς. Ναι, όπως ανακάλυψε ένας δημοσιογράφος που βρήκε τα ημερολόγια του σε ένα σκουπίδιο τενικές στη Γαλλία, έπαιζε με την ιδέα ότι μπορεί να υπάρχει μεταθάνατον ζωή. Συμβαίνει και στους φυσικούς η μεταφυσική. Λοιπόν, και είπε να φτιάξει αυτό το τηλέφωνο, να πάρει τη μαμά του, γι' αυτό έκανε Έλληνα. «Η μαμά, υπάρχει μεταθάνατον ζωή?» «Ναι, αγόρι μου», λέει αυτή, «πες μου πότε θα έρθεις να έχω μουσακά». Λοιπόν, έπαιζε ο άνθρωπος. Και σας το λέω, συμβουλή μου, δεν είναι. Είναι η ζωή μου. Δηλαδή, ακολούθησε αυτό το παράδειγμα, παιδιόθεν, μέχρι αυτή τη στιγμή που σας μιλάω. Παίζω. Και φυσικά γνωρίζω ότι πάντα υπάρχουν οι λεστριγόνες και οι κύκλοπες, οι οποίοι θα έρθουν να σου υπενθυμίσουν ότι αυτό που κάνεις δεν είναι πολύ ρεαλιστικό. Δεν είναι φυσιολογικό μετά την ηλικία των 10 ετών να παίζεις. Αντιστάθηκα όμως και θα σας πω ένα παράδειγμα. Λοιπόν, από τα πολλά, όταν έκανα διδακτορικό και είχα αρχίσει να διδάσκω στην νομική ως επιστημονική συνεργάτης, πήγαινα στην Αμερικάνικη Ένωση στα διαλύματα για να διαβάζω, στη βιβλιοθήκη. Λοιπόν, μια μέρα μπαίνω στο ασανσέρ για να πάω στο μπαρ και βλέπω μια ανακοίνωση. Διαβάζω την ανακοίνωση και κάτι φούντωσε μέσα μου. Η διάθεση του παιχνιδιού έλεγε η ανακοίνωση ότι ο Κόνραντ Γιούρ από το Actor Studio παραδίδει μαθήματα θεάτρου κατά τη μέθοδο Στανισλάβσκι σε ηθοποιούς, σκηνοθέτες και κάθε ενδιαφερόμενο. Εγώ δεν ήμουν ούτε ηθοποιός, ούτε ήθελα να γίνω, ούτε σκηνοθέτης, αλλά είμαι ο κάθε ενδιαφερόμενος. Οπότε λέω: «Κάτσε να πάω να δω, τι να είναι αυτό άραγε». Πραγματικά δεν είχα καμία πρόθεση επαγγελματική προς αυτήν την κατεύθυνση. Λοιπόν, πηγαίνω. Παθαίνω την πλάκα μου, διότι ήταν πάρα πολύ διασκεδαστικό, πάρα πολύ ωραίο. Λέω: «Εδώ θα έρθω». Πάω μία, δύο, τρεις. Διαπίστωσα σύντομα ότι αυτό το παιχνίδι, όπως κάθε παιχνίδι, θέλει σοβαρότητα. Θέλει να το αφοσιωθείς. Δηλαδή, δεν μπορεί να παίζεις και να έχεις στο μυαλό σου: «Πρέπει να κάνω αυτό, πρέπει να κάνω». Πρέπει να είσαι εκεί. Οπότε, λέω: «Θα πάρω ένα χρόνο off, θα πάω στον καθηγητή μου». Πάω στον καθηγητή μου, του λέω: «Κύριε καθηγητή», μαγκωμένη, «κύριε καθηγητά, ξέρετε κάτι, θα πάρω ένα χρόνο off από το διδακτορικό». «Γιατί?» μου λέει. «Σημαίνει τίποτα σπίτι σου?» Ρώτησε η μάνα σου, ο πατέρας σου? «Όχι», λέω, «όλοι καλά». Μου λέει: «Τότε». Οπότε έπρεπε να το ξεστομίσω. Λέω: «Κύριε καθηγητά, πρέπει να κάνω θέατρο, κάτι μέθοδο Στανισλάβσκι». «Τι?» μου λέει. Λέω: «Μάλιστα». «Γιατί?» μου λέει. «Μπουλουξού θα γίνει?» Λέω: «Όχι, δεν πρόκειται να αφήσω το διδακτορικό για κάτι. Θα το τελειώσω. Απλώς θέλω τώρα να το κάνω αυτό». «Γιατί, παιδάκι?» νομίζω ότι σάλταρα. «Γιατί, παιδάκι, με το θες αυτό?» Λέω: «Μ' αρέσει».
Και τι είναι αυτό το πράγμα, λέει, ότι μας αρέσει, θα το κάνουμε. Ναι, λέω εγώ. Δεν πας καλά, μου λέει. Σε βλέπω, μπουλουξού θα καταλήξεις. Και φεύγω. Αντιστέκομαι, πηγαίνω, περνάω τον ωραιότερο μήνα της ζωής μου και μετά επέστρεψα, έκανα το διδακτορικό μου, δεν ήθελα τίποτα άλλο, ήθελα να ζήσω αυτό και ήταν υπέροχο. Και περνάνε τα χρόνια, παίρνω το διδακτορικό, γίνομαι καθηγήτρια, γίνομαι συγγραφέας γνωστή και ξαφνικά χτυπάει το τηλέφωνο και σηκώνω το τηλέφωνο και είναι μία γνωστή ηθοποιός, σκηνοθέτης και παραγωγός, η οποία μου λέει ξαφνικά, κυρία Διβάνη, θέλω να μου γράψετε το επόμενο θεατρικό μου έργο. Παιχνίδι, νέο, αρχίζω να χοροπηδάω στο χολ. Με βλέπει ο καλός μου που συγκατοικούσαμε τότε και μου λέει, τι χοροπηδάς. Λέω, μου πήρε η τάδε και θέλει να της γράψει το θεατρικό. Μου λέει, θα το κάνεις. Και αυτός είναι του Πολυτεχνείου. Λοιπόν, μου λέει, θα το κάνεις αυτό. Λέω, εγώ εννοείται, δεν βλέπεις ότι χοροπηδάω. Φυσικά θα το κάνω. Μου λέει, και δεν φοβάσαι. Λέω, τι, δεν μου περνούσε από το μυαλό τι. Μου λέει, μήπως αποτύχεις. Λέω, γιατί να αποτύχω. Άμα δεν είναι καλό το έργο που θα γράψω, δεν θα το δώσω. Μου λέει, ναι, λέει, αλλά αν εσύ πιστεύεις ότι είναι καλό και τελικά αποδειχθεί φλόπα στο κοινό, δεν σκέφτεσαι ότι έχεις μια λογοτεχνική καριέρα και θα χαλάσεις το όνομά σου. Άσε μας, μωρέ, μου λέω. Αν το κοινό το απορρίψει, θα πω αυτό που είπε ο Όσκαρ Ουάιλντ. Μου λέει, τι είπε ο Όσκαρ Ουάιλντ. Λέω, είπε, δεν απέτυχε το έργο μου, το κοινό απέτυχε να το καταλάβει. Μα δεν με ένοιαζε. Και τι θα πάθαινα, δηλαδή, θα αποτύχανε. Και λοιπόν, πηγαίνω στην σκηνοθέτη, δεν λέω, θα το κάνω. Πείτε μου οδηγίες. Τι θέλετε, τι έργο έχετε στο μυαλό σας. Τι μου λέει, λίγο musical, λίγο κομμωδία, λίγο τραγωδία, λίγο αρχαία τραγωδία. Αγχωμένη για αυτή, ήθελε, δεν ήξερε τι ήθελε. Λέω, δεν πειράζει, θα παίξουμε. Θα παίξουμε. Εγώ δεν είχα ιδέα πώς γράφεται ένα θεατρικό. Θα κάνω ό,τι μου κατέβει. Αυτό είναι το καλύτερο πράγμα, να μην ξέρεις. Φτιάχνεις εσύ κανόνες. Έκανα ένα θεατρικό, λοιπόν, το οποίο είχε πολύ μεγάλη επιτυχία. Λεγόταν «Η ωραία θυμωμένη», ένα τρελό μεικτό είδος. Παίχτηκε 2 χρόνια και ήταν 2 χρόνια shortlisted για καλύτερο ελληνικό έργο. Όταν έγινε η πρεμιέρα, ήρθε ο καθηγητής μου στην πρεμιέρα, το βλέπει, το χειροκροτεί, έρχεται μετά στο καμαρίνι, με φυλάει και μου λέει σταυτή. Τελικά είχα δίκιο, μπουλουξού έγινες. Και στα δικά σας. Ευχαριστώ.